Σήμερα έκανα περτέ πιλάφ. Είναι ένα πιλάφι κλεισμένο μέσα σε μια ζύμη. Να το. Το οποίο το βάζεις σε μια φόρμα, ψήνεται και μπορείς να σερβίρεις ένα πιλάφι με καρπούς και οτιδήποτε άλλο έχεις. Μπορεί να είναι και κοκκινιστό. Και περισσεύοντας η ζύμη, λέω ας κάνω κάτι άλλο. Αυτή η ζυμούλα είναι μια πολύ μαλακή ζύμη, τραγανού φύλου, το οποίο λέω ας κάνω μικρά τυροπιτάκια. Τα τυροπιτάκια αυτά ήταν πολύ αστείο το κλείσιμό τους, δηλαδή αυτό είναι το ομό και γίνεται σαν τριανταφυλάκι. Απλά βάζεις μέσα φέτα. Να σας δείξω πώς το κάνω. Γιατί έχει πολύ πλάκα, γιατί είναι μια μπουκιά και το τρως με πολύ διασκεδαστικό τρόπο. Λοιπόν, κόβεις είτε από τη μια είτε από την άλλη, αλλά απλό κουπάτ πάρτε. Βάζετε ένα κομμάτι φέτα στη μέση, έτσι απλά. Κόβετε ένα σταυρό, να κοπεί τελείως, από τη μέση προς την άκρη το κόψιμο, έτσι. Και τώρα, να δείτε το δίπλωμα που κάνουμε στα τριαντάφυλλα. Λοιπόν, πιάνετε από τη μια πλευρά και κλείνετε τη ζύμη, γύρω από τη φέτα, την τυλίγετε. Παίρνετε και από την άλλη και το τυλίγετε εδώ. Και μετά το ίδιο από την άλλη πλευρά. Και έγινε ένα πολύ αστείο, γλυκό, χαριτωμένο τριανταφυλάκι. Να το! Αυτό. Λοιπόν, αυτό μπορείτε να το πασπαλίσετε και λίγο αγαπημένο κόκκινο καυτερό. Καυτερή πάπρικα. Και να γίνουν διαφορετικά. Λοιπόν, να κάνουμε zoom στο επόμενο. Παίρνουμε ένα κομμάτι φέτα. Κόβουμε σταυρό από τη μέση προς τα έξω. Να χωρίσουν τα φύλλα. Και μετά τα αγκαλιάζουμε. Το σηκώνουμε, αγκαλιάζουμε αυτό. Αγκαλιάζουμε αυτό. Λοιπόν, αν οι άλλοι περιμένουν να φάνε απλά τυροπιτάκια σπίτι σας, εντάξει, είναι μια έκπληξη. Και έπειτα είναι και φθηνά τα υλικά, είναι εύκολα και το αποτέλεσμα είναι πολύ εντυπωσιακό. Τελείγουμε. Τελείγουμε.